Καλημερίσουμε, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, στην όμορφη Πρέβεζα. Είμαι από Σόλσο Ζήκος, είμαι μέλος της τοπικής δικού σας σωματείου ΠΕΤΟΤΕ. Και είμαστε σε μέρες, παρότι γιορτινές, είμαστε σε μέρες απόλυσης, σε μέρες απεργιών. Είπαμε και εμείς δύο πράγματα εισαγωγικά. Καταρχήν να ζητήσουμε συγγνώμη γιατί ήταν χτες προγραμματισμένο να μιλήσουμε, αλλά από ένα πρόβλημα που είχαμε εμείς δεν στάθηκε δυνατή η συνομιλία. Γίνεται σήμερα η κουβέντα. Βάλαμε κάποια στοιχεία εισαγωγικά και για το γεγονός της διαδικασίας και με τις απολύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην εταιρεία, στον ΟΤΕ, και με τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει την κινηματική με την απεργία που έχει προκηρυχθεί και συνεχίζεται όλο αυτό το διάστημα. Για δώστε μας έτσι δύο στοιχεία, κύριε Ζήκο, σε σχέση πώς ξεκίνησαν αρχικά τα πράγματα και πού βρισκόμαστε σήμερα. Κοιτάξτε, ο ΤΕ είχε το έργο φύλαξης, το είχε από εργαζόμενους που δούλευαν στον ΟΤΕ. Είχε στις αρχές της χρονιάς δώσαν κάποια θελούσα έξοδο έτσι ώστε να φύγουν αυτοί οι φύλακες και να δώσουν το έργο σε τρίτους. Δηλαδή όχι το έργο να πάψει να υπάρχει σαν έργο, αλλά το έργο να το κάνει τρίτη εταιρεία. Σε εργολάβο δηλαδή. Ναι, σε εργολάβο. Εντάξει, οι περισσότεροι από αυτούς υπέγραψαν την θελούσα έξοδο, πήραν μια αποζημίωση και έφυγαν. Και άλλοι που ίσως να τους συνέφερε που ήταν πιο κοντά στη σύνταξη. Αλλά απ' την άλλη ήταν και 6 άτομα τα οποία δεν θέλησαν να υπογράψουν και όπως φάνηκε δεν ήταν εθελούσια έξοδο στην πραγματικότητα, αλλά απόλυση, γιατί σου έλεγε ή θα φύγεις ή θα φύγεις. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Αυτό βέβαια σε εμάς δεν είναι μόνο ένα απλό θέμα. Είναι ένα θέμα ότι όταν συζητάμε για 6 απολύσεις ανθρώπων και είναι πολιτική αυτή της εταιρείας. Θέλει δηλαδή το έργο να δίνει το έργο εύκολα και ευέλικτα και σε άλλους. Δηλαδή είτε το τεχνικό έργο αφορά αυτό, είτε τα καταστήματα, είτε τους εμπορικούς. Δηλαδή αφορά ένα μεγάλο πλήθος εργαζομένων, κοντά στους 10.000-15.000 εργαζόμενοι που είμαστε και δουλεύουμε. Αρκεί μας αγγίζει όλους, γι' αυτό και εμείς, ας πούμε περισσότερο, δεν είναι μόνο η απόλυση ως καθαυτή απόλυση, είναι ότι χάνουμε και το έργο μας με αυτές τις απολύσεις. Αν δεχτούμε αυτές τις απολύσεις, κάνουμε και το έργο μας. Να ρωτήσω, οι συγκεκριμένες απολύσεις πότε πραγματοποιήθηκαν? 30 Δεκεμβρίου. Παραμονή των γιορτών. Είναι το δώρο των Χριστουγέννων στους αυτούς τους εργαζόμενους, στις οικογένειες αυτών των ανθρώπων. Μάλιστα. Το δώρο της διοίκησης μιας εταιρείας η οποία είναι υπερκερδοφόρα. Δηλαδή τα κέρδη της ξεπερνούν 300 εκατομμύρια. Δηλαδή, και με αντιστρέφω γιατί πολλές φορές λένε εντάξει, εσείς τώρα κάνετε για 6 απολύσεις, τώρα ασχολείστε. Δεν είναι 6 απολύσεις. Εμείς αντιστρέφουμε τώρα και λέμε, δηλαδή, η εταιρεία 6 ανθρώπους δεν μπορούσε να τους συντηρήσει, δηλαδή. Και αν, εν πάση περιπτώσει, στην εθελούσια που έδωσε ανθρώπους να κάθονται για 4 χρόνια, γιατί έδωσε εθελούσια για άλλους ανθρώπους να κάθονται 4 χρόνια και να μην δουλεύουν? Μάλιστα. Άρα, γι' αυτό σας εξήγησα ότι είναι θέμα πολιτικής της εταιρείας. Δηλαδή, θέλει να σπάσει την ασφάλεια του εργαζόμενου. Το να νιώθει ένας εργαζόμενος ασφαλής μέσα στον χώρο δουλειάς. Αυτό ήταν το σημαντικό το πράγμα. Αυτό που περιβόητο ονομάζουν μια λέξη και το λένε ευελιξία. Πολλές φορές ευελιξία ακούγεται έτσι σαν μια όμορφη λέξη. Η ευελιξία είναι καθαρά η δύναμη που να έχει μια εταιρεία ώστε να απολύει και να προσλαμβάνει κλεισμό όποτε αυτή θέλει. Να παίζει δηλαδή με τη ζωή του κάθε ανθρώπου όποτε αυτή θέλει. Μάλιστα, σαφές. Να ρωτήσω κύριε Ζήκο, αυτή τη στιγμή εσείς ως εργαζόμενοι, εσείς είσαστε στα Ιωάννα, εργάζεστε εκεί. Στα Ιωάννα εργάζομαι εγώ, ναι. Βλέπετε, υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι, ναι. Ναι, συνολικά όμως, σαν σωματείο, σαν εργαζόμενοι, τι αιτήματα βάζετε? Βάζετε αίτημα επιστροφής στη δουλειά τους για τους 6 εργαζόμενους, βάζετε ζήτημα... Εννοείται. Δηλαδή το κύριο θέμα είναι αυτοί οι 6 άνθρωποι να συνεχίσουν, επειδή λίγη μας έληξε ήδη η συλλογική μας σύμβαση. Εμείς έχουμε επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες ανανεώνουν, τελευταία φορά ήταν για 2 χρόνια. Δηλαδή μας διασφάλιζε τη δουλειά μας για 2 χρόνια και υπογράφουμε την επόμενη. Και έλεγε τώρα 31 του μηνός. Ωραία. Οπότε εμείς δεν υπογράφουμε συλλογική σύμβαση εργασίας αν δεν πάρουν πίσω τις 6 απολύσεις. Γιατί είναι σαν να τους όπως σας εξήγησα. Είναι κομβικό, ναι. Ναι, είναι κομβικό σημείο. Εντάξει, αλλά βέβαια σίγουρα θέλουμε μια τριετή σύμβαση. Τα αιτήματά μας δηλαδή σε ευρωπαϊκό είναι μια τριετή σύμβαση. Θέλουμε ουσιαστικές αυξήσεις για όλους.
Θέλουμε να ενσωματώσουμε, επειδή έχουμε, δυστυχώς έχουμε πολλές ζώνες εργαζομένων, δηλαδή άλλοι ταχύτητες, ας το πούμε έτσι. Άλλοι εργαζόμενοι, παρότι είμαστε πάνω από μία σύμβαση, άλλοι εργαζόμενοι αμείβονται λιγότερο και άλλοι αμείβονται περισσότερο. Και όσον αφορά αυτός ο διαχωρισμός, πολλές φορές δημιουργεί και εσωτερικά προβλήματα. Γι' αυτό ναι. Και υπάρχει και η φύση, εντάξει. Και σωμάτων και των νέων συναδέλφων. Και πρέπει να το βλέπετε αυτό μάλλον και στο κομμάτι των κινητοποιήσεων. Εκεί μπορεί να υπάρχει. Εννοείται. Mm. Υπάρχει η πίεση, υπάρχει μια τριβή δυστυχώς, αλλά ευτυχώς σιγά σιγά καταλαβαίνουν όλοι ότι πλέον το μέλλον ανήκει σε όλους. Δεν είναι ένα μέλλον που αφορά πέντε ανθρώπους. Αφορά το σύνολο των ανθρώπων, είτε νέος είτε παλιός. Εμείς ευελπιστούμε όλοι να πάρουμε και να είμαστε σε ένα καλύτερο μισθολογικό, για να, πρώτα απ' όλα για να επιβιώνει η ίδια μας η οικογένεια. Και να μπορέσει να ζήσει με βάση τις σημερινές συνθήκες, εντάξει, και τις σύγχρονες συνθήκες ζωής. Μάλιστα, κατανοητό. Η εταιρεία, να σας ρωτήσω, τι αντιπροτείνει στο δικό σας αίτημα για συλλογική σύμβαση με τριετία? Η εταιρεία, αυτά που αντιπροτείνει, πρώτα απ' όλα δεν θέλει να η διασφάλιση, πρώτα απ' όλα μας προτείνει σύμβαση ενός χρόνου. Μάλιστα. Χωρίς καμία διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Αυτό για μας είναι κατηγορηματικό. Και δηλαδή, προφανώς δεν κάνει πίσω. Γιατί να μένει σε διασφαλίζει, γιατί να την υπογράψει. Δεν υπάρχει ουσία να έχει συλλογική σύμβαση, αν δεν τη διασφαλίζει τη θέση σου. Μάλιστα. Λογικό. Και από ό,τι βέβαια, ναι. Σίγουρα δεν συζητάμε για επιστατικούς λόγους. Ε. Ναι. Εντάξει, δεν συζητάμε για επιστατικούς λόγους. Επιστατικά παραπτώματα. Και από ό,τι κατανοώ. Δεν κάνει πίσω και στο γεγονός των έξι απολύσεων, έτσι. Που βάζετε εσείς. Ναι, δεν κάνει πίσω και στο γεγονός. Ναι, αφού του έδωσε το χαρτί από εμά ο ένα ήταν και συνδικαλιστή. Α, μάλιστα. Και έστειλε, ναι, έχουμε δει, κοιτάξτε, ο οποίος έχει προσφύγει και δικαστικά και τα λοιπά. Και θα δείξει η δικαιοσύνη που γίνεται. Πέρα, βέβαια, εμείς μένουμε σε αυτό, να πάρουμε πίσω τις απολύσεις. Να κάνω ένα κομβικό ερώτημα, διότι πολλές φορές η κοινωνία και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, δυστυχώς θα πω εγώ, γιατί και εγώ εργαζόμενος είμαι, αλλά και συνολικά η κοινωνία μπαίνει εύκολα σε μια λούμπα, έτσι, ας μου επιτραπεί ο λαϊκός όρος, να πει ότι εντάξει, μωρέ, στον ΟΤΕ είναι τα ρετυρέ, παίρνουν καλούς μισθούς και τι θέλουν τώρα και γιατί αντιδρούν οι εργαζόμενοι. Και εντάξει, εκείνοι οι συνδικαλιστές και αυτοί μας καταστρέψανε, τα γνωστά που ακούμε πολλές φορές, δυστυχώς, στη χώρα μας. Για πείτε μας λίγο, οι απολαβές σε μισθούς. Οι απολαβές πλέον δεν αποφεύγουν και τους μισθούς στους οποίους συναντάστε έξω στην αγορά, σε οτιδήποτε νέο εργαζόμενο υπάρχει. Μάλιστα. Δυστυχώς έχει αλλάξει αυτό το στάτους, δεν υπάρχει αυτό το στάτους. Δυστυχώς εγώ λέω, γιατί να παίρνεις ένα μισθό το οποίο είναι αξιοπρεπής, να αξιοπρεπής, ναι. Και είναι αξιοπρεπής, αυτό είναι ευχάριστο. Γιατί πρέπει, σε βάζει, κοιτάξτε, και αυτό που ήθελα να πω και στην αρχή είναι ευτυχώς, επειδή και με αυτή η απεργία φανταστείτε ότι είναι τρεις εβδομάδες και δεν μας έχει παίξει κανένα κανάλι αθηναϊκό. Μέχρι χθες μας έπαιξε η ΕΡΤ. Mm-hmm. Ας πούμε, και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για τα τοπικά κανάλια και κυρίως εσάς που είστε ένας περιφερειακός σταθμός, να δώσουμε λίγο κι εμείς μια όψη στον αγώνα που κάνουμε, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε κι αλλού και φωνή να μιλήσουμε για αυτό. Όχι, νομίζω είναι θέμα στην επικαιρότητα. Έχουμε χρέος εμείς ως μέσος, δημοσιογράφοι και τα αιτήματα. Σας συγχαίρω για αυτό το πράγμα. Σας συγχαίρουμε όλοι στον ΟΤΕ, γιατί μην νομίζετε ότι ακόμα και αυτή η μικρή συνέντευξη ο κόσμος του ΟΤΕ και οι οικογένειες από αυτόν τον κόσμο θα το μάθουν όλη την επόμενη μέρα. Δυστυχώς πλέον με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαθαίνονται άμεσα τα πάντα. Σωστό είναι αυτό. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, είχαμε μείνει λίγο γιατί έχασα και τώρα τον ιρμό. Ναι. Που με είχατε ρωτήσει τώρα τελευταίο και εγώ. Σε σχέση και με τα θέματα που. Μπράβο, με τα θέματα των ανθρώπων, ναι. Που λένε, κοιτάξτε, όχι, υπάρχουν πλέον οι μισθοί. Τελείωσε, είμαστε και μέσα σε χαμηλούς μισθούς. Mm-hmm. Δυστυχώς για να. Κάποιοι παλαιότεροι υπέγραψαν τέτοια πράγματα έτσι ώστε να διασφαλίσουν τη δικιά τους θέση και οι νεότερες γενιές πλέον να αρχίσουν να ξεκινήσουν από το μηδέν να ξαναφτιάξουν κάτι άλλο. Μάλιστα. Δεν σκέφτηκαν τους επόμενους εργαζόμενους. Έτσι απλά. Δεν σκέφτηκαν τους επόμενους εργαζόμενους. Οπότε και εμείς τώρα μου σιγά σιγά κοίταξε. Δυστυχώς όπως έχει επιδείξει η παγκόσμια ιστορία, ότι αυτός ο αγώνας δεν σταματάει ποτέ. Δηλαδή ποτέ δεν πρόκειται ένας αγώνας να είναι σταθερός και να είναι πάντα για την κοινωνία, να βρει την ιδανική κοινωνία. Πάντα παλεύεις μέσα από αυτήν. Έτσι παλεύουμε κι εμείς. Και τα νέα τα παιδιά ευτυχώς έχουν καταλάβει.
Δηλαδή, ευτυχώς το έχουν καταλάβει. Δεν είναι μένον ότι ξέρει, θα έρθει καλωσάρικα στα 6,5. Όχι, πόσα χρειάζομαι εγώ για να επιβιώσω, να φτιάξω μια οικογένεια. Δηλαδή, έχει παρουσιαστεί και ένα δυστυχώς κακό φαινόμενο ότι τα νέα παιδιά πλέον δεν φτιάχνουν οικογένειες, διότι όντως δεν μπορούν να συμβιώσουν κάποιοι με τον μισθό που παίρνουν. Και δεν μπορούν να τα φέρουν βόλτα. Είναι ακριβή αυτό που λέτε. Ακριβές, μάλλον, συγγνώμη, αυτό που λέτε, κύριε Ζήκο. Είναι η κατάσταση τέτοια που δυσκολεύονται οι νέοι άνθρωποι. Να ρωτήσω αυτό το σημείο. Σε σχέση με τη συμμετοχή των εργαζομένων, εσείς σίγουρα έχετε και μια εικόνα και πανελλαδική, έτσι. Αλλά και από τα Ιωάννα, μεταφέρετε μας λίγο το κλίμα της συμμετοχής των συναδέλφων σας σε αυτόν τον αγώνα. Είναι σημαντική, είναι ανατρεπτική δηλαδή. Είναι πραγματικά τεράστια συμμετοχή των εργαζομένων. Mm-hmm. Και αυτό είναι το οποίο μας χαροποιεί και εμάς και μας δίνει μεγάλη δύναμη. Όλους εμάς δηλαδή. Είναι σχεδόν είναι όλα κλεισμένα. Δηλαδή, ούτε βλάβες γίνονται, ούτε συνδέσεις γίνονται στα τεχνικά επίπεδα. Τα καταστήματα του ΟΤΕ, καθαρά του ΟΤΕ, δεν δουλεύουν. Τα περισσότερα σήμερα περιφρουρήσαμε κι εμείς, γιατί πήγαινε να γίνει κάτι χθες στο τεστ. Το περιφρουρήσαμε σήμερα, το αποτρέψαμε, μιλήσαμε με κόσμο. Σιγά σιγά ο κόσμος καταλαβαίνει πλέον ότι δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Η κοινωνία μας ίδια, δεν πρέπει να πας στον πόλη, τον φούρναρη, τον οποιονδήποτε δίπλα σου, δεν έχει χρήματα ο άλλος για να αγοράσει από αυτόν. Για να μπορέσουν και αυτοί να επιβιώσουν. Χρειάζονται μισθοί πλέον. Χρειάζεται η κοινωνία να αποκτήσει μισθούς, να αποκτήσει δύναμη. Αγοραστική δύναμη. Πρέπει όλος ο κόσμος να το καταλάβει και να σε σπυρωθεί σε τέτοιες δυνάμεις. Είναι ο κύκλος της οικονομίας αυτός. Είναι ο κύκλος της οικονομίας. Τελείωσε. Κόβεις αυτό το κύκλο, τελειώνουμε όλοι. είναι σημαντικό. Κατανοητό. Και αυτό θέλουμε και σωματεία και ευχαριστούμε και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων της Πρεβέζης. Να σταθούν αλληλέγγυα στον αγώνα σας. Ναι. Να σταθούν αλληλέγγυα στον αγώνα. Και θέλουμε και άλλα σωματεία και σιγά σιγά να σας πληρωθεί. Και μάλιστα και από τα αγωνιστικές εταιρείες σωματεία, η Vodafone, η Wind, ας πούμε, έχουν βγάλει κοινές ανακοινώσεις που είναι υπέρ των αγώνα μας. Γι' αυτό είναι σημαντικά πράγματα αυτά. Γιατί βλέπετε ότι παντού σε όλες τις δουλειές συμβαίνουν και σε όλες συμβαίνουν τα ίδια πράγματα. Δεν αλλάζει κάτι. Μάλιστα. Μεγάλη, αυτό πρέπει να το πούμε δηλαδή, και το έχουμε επισημάνει και σαν ομοσπονδία, ότι είναι μεγάλες οι αποκλήσεις των διοικητικών στελεχών με τους εργαζόμενους. Mm. Είναι μεγάλες αποκλήσεις. Δηλαδή, συζητάμε, δηλαδή, ο πράγμα ότι ο σύμβουλος του ΤΕ παίρνει σχεδόν 20 όσο πόσα παίρνει η Μέρκελ. 20 φορές όσο πόσα παίρνει η Μέρκελ. Δηλαδή, μιλάμε φαραωνικούς μισθούς, ας πούμε. Αυτές οι αποκλήσεις συμβαίνουν πίνοντας το δικό μας αίμα, το δικό μας υδρότα, το δικό μας πλούτο. Και γι' αυτό παλεύουμε. Αυτό ο εργαζόμενος πρέπει να το πιστέψει. Και σε άλλους τομείς. Κύριε Ζήκο, όπως του λέω, ένα παράδειγμα, μια καφετέρια. Αυτό δυστυχώς. Αν δεν έχει σερβιτόρα να σερβίρει, δεν μπορεί να δουλέψει ποτέ. Ακριβώς. Αυτό δυστυχώς, όσες φορές και αν. Επειδή κάνουμε αυτή τη δουλειά και μιλάμε με κόσμο και από. Και από άλλες, και από ΔΕΚΟ και από ιδιωτικές εταιρείες, δημόσιες που έχουν ιδιωτικοποιηθεί, εν πάση περιπτώσει, όλοι οι εργαζόμενοι μας τονίζουν αυτό το πράγμα. Και όταν βγάζουμε κάποιο πολιτικό στέλεχος της κυβέρνησης, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία πάνω στην κυβέρνηση, είτε είναι το ΠΑΣΟΚ, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, και του θέτουμε το ζήτημα με τα μπόνους και τις απολαβές των Golden Boys, των λεγόμενων, των διευθυντικών στελεχών. Μας τονίζουν ότι ναι, έτσι είναι τα πράγματα, πρέπει να το δούμε, πρέπει να το εξετάσουμε και ποτέ δυστυχώς δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν συμβαίνει τίποτα. Καταλάβατε. Μπορώ να σας πω και κάποια άλλα στοιχεία. Έτσι αυτό συμβαίνει, αυτό είναι σίγουρο. Και κάποια άλλα στοιχεία, παράδειγμα, φανταστείτε ότι η παραγωγικότητα των εργαζομένων στη σταθερή, δηλαδή στη σταθερή τηλεφωνία, ούτε ας πούμε, γιατί αυξήθηκε μέσα σε 6 χρόνια, από το 12 μέχρι το 18, κατά 55%. Mm-hmm. Η παραγωγικότητα. Το μισθολογικό κόστος μειώθηκε κατά 55%. Μάλιστα. Αυτά τώρα, άμα τα συμψηφίσει αυτά τα δύο, γιατί και πρέπει να μιλάμε και με εργατικούς, όρους. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό λέγεται υπεραξία. Δηλαδή, η υπεραξία, φαντάσου, του εργαζόμενου του τέχει, φτάσει κοντά στο 120%. Αυτό σημαίνει ότι αν η αξία του, που πάλι και από την αξία έχει κέρδος η εταιρεία, η αξία είναι, είναι ο μισθός που παίρνεις ή το μισθό που παίρνεις για να επιβιώσεις και να ζήσεις, που χρειάζεσαι. Πραγματικά και αυτό είναι και μισό και ελάχιστο. Εντάξει, αλλά τέλος πάντων, πέραν της αξίας, η υπεραξία που παράγεις είναι 120 φορές περισσότερο. Δηλαδή για μία ώρα εσύ παράγεις 120% περισσότερο από αυτήν την ώρα. Είναι κέρδος αυτό, είναι με τεράστιο όφελος. Και από εκεί βιάζει τα κέρδη της εταιρείας και από εκεί παίρνουν και αυτό το ποσοστό, τα Golden Boys που το ονομάζουν, το ποσοστό από όλα αυτά τα κέρδη
από τους μισθούς μας, από τον ελεύθερο χρόνο της οικογένειά μας, από τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών μας, από το φροντιστήριο που δεν θα πάει ένα παιδί. Μας. Όλα αυτά τα φέρουν κάποιοι για να μπορέσουν να κάνουν διακοπές στις Σεϊχέλες, για να μπορέσουν να κάνουν τα πάρτι στη Μύκονο και να τρέχουν και στις Αμερικές, να ξέρω εγώ, να κάνουν τις διακοπές τους. Και τα παιδιά πρέπει όλοι να συσπηρωθούμε σε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι έτσι απλά. Μας ανήκει η ζωή. Και δυστυχώς, αν είδατε και προχθές με τη Φιλανδία, είχε μια Φιλανδός και έχει γίνει viral, ας πούμε... Η Πρωθυπουργός, ναι, της Φιλανδίας. Η Πρωθυπουργός. Και αυτή είναι πραγματικότητα, διότι, να σας πω κάτι, όταν η τεχνολογία, εμείς είμαστε σε μια δουλειά που είναι μέσα στην τεχνολογία μας. Και βλέπεις ότι πραγματικά η τεχνολογία σιγά σιγά αρχίζει και σου παίρνει τη δουλειά σου. Ένα πράγμα που μπορείς να αντισταθμίσεις αυτό το πράγμα είναι ο χρόνος εργασίας. Δηλαδή, αν δεν μειωθεί ο πραγματικός χρόνος εργασίας, δεν πρόκειται ποτέ, το κεφάλαιο θα κερδίζει από αυτό το χρόνο εργασίας που εσύ χάνεις. Γιατί δεν έχεις εσύ το όπλο, δεν έχεις εσύ την επιχείρηση. Δεν είναι δικιά σου η επιχείρηση του κράτους ή της κοινωνίας για να μπορέσεις να την ελέγξεις. Την ελέγχει άλλος. Αν αυτόν τον χρόνο εσύ τον ωφεληθείς για δικό σου, ο αφελός θα δουλέψεις λιγότερο. Και θα έχεις ελεύθερο χρόνο για την οικογένειά σου, για τα παιδιά σου, για τη βόλτα σου, για τη γυναίκα σου, για τη φίλη σου. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ θέλω να βάλω ένα τελευταίο ερώτημα στην κουβέντα μας σε σχέση με την από εδώ και πέρα πορεία του αγώνα και των κινητοποιήσεών σας και των διεκδικήσεών σας. Τι σκέφτεστε, αν έχει προγραμματιστεί κάποιο ραντεβού με την εργοδοσία, μέχρι πότε περιμένετε απάντηση στα αιτήματά σας και αν θα γίνει κάποια συνέλευση είτε σε κεντρικό επίπεδο είτε σε περιφερειακό επίπεδο για την περαιτέρω πορεία. Κοιτάξτε, μέχρι τώρα την Κυριακή έχουμε απεργία. Τη Δευτέρα θα γίνει τριμερή συνάντηση της Ομοσπονδίας μας με την διοίκηση του ΟΤΕ και του Υπουργού, έτσι ώστε να αποφασίσει τι μέλη γίνεται και αν βρεθεί μια λύση, καλώς. Αν δεν βρεθεί μια λύση, εκείνη τις στιγμές της Δευτέρας που θα είναι η συνάντηση από τις 12 εμείς θα έχουμε στάχη εργασίας. Και μετά θα δούμε τι μέλη γενέθλια, είτε μέσα από συνελεύσεις, είτε μέσα από συνελεύσεις, είτε μπορεί να κλιμακώσουμε και αγώνα. Δεν το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Θα δείξει η Δευτέρα τι θα κάνουμε. Μάλιστα. Δευτέρα θα κάνουμε στη συνάντηση. Αν βρεθεί κάτι, φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο φως, σίγουρα θα πράξουμε και διαφορετικά, πιστεύω. Αλλά αν δεν υπάρξει, πιθανόν θα κλιμακώσουμε με απεργίες. Εμείς αυτό δεν ελπιστούμε, γιατί έχουμε χάσει την ημεροκάματά μας, αλλά θέλουμε να βγάλουμε αποτέλεσμα από αυτόν τον αγώνα. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Και ένα πράγμα δυστυχώς που έμαθα σήμερα, και μακάρι να μην είναι αλήθεια, είναι ότι στο τεχνικό έργο των Ιωαννίνων της Πρέβεζας, της Θεσσαλονίκης και της Άπτα, η διοίκηση θα βάλει εργολάβους για να κάνει συνδέσεις. Παρόχων τις λέμε, κατασκευές παρόχων τις λέμε. Δηλαδή κατασκευές άλλων εταιριών εκτός ΟΤΕ. Αυτό είχε ανακοινωθεί, κύριε Ζήκο. Είναι μια πληροφορία που... Αυτό είναι μια πληροφορία που έχω που κατά 9% είναι να γίνει υπαρκτή. Βέβαια πρέπει να αναλογιστεί και ο κόσμος ότι αυτά τα πράγματα τα οποία δεν είναι μόνο απλά, είναι και το απόρριτο των επικοινωνιών. Ναι. Είναι σημαντικό πράγμα, δηλαδή δεν ήταν μόνο απλά για αλλά είναι και το απόρριτο των επικοινωνιών. Διασφαλίζεται από το... Το πόσο διασφαλίζεται, αν διασφαλίζεται και βέβαια και εμείς για την δουλειά μας την ίδια, εντάξει. Από τεχνικής άποψης, να φανταστώ το γεγονός ότι αν μπει κάποιος εργολάβος να... κάνει κάποια εργασία, υπάρχει και ένα ερωτηματικό στο κομμάτι της ποιότητας των υπηρεσιών. Εννοείται. Σίγουρα φανταστείτε ότι εμείς τόσα χρόνια δουλεύουμε, ας πούμε, και ακόμα υπάρχουν και ένα, δεν αυτά θέλουν χρόνο. Είστε στη δουλειά σας, όπως βλέπετε από την εμπειρία σας, σε όλα τα πράγματα. Φανταστείτε να δίνετε ζωγράφους στον πρώτο σας καιρό, πώς σιγά σιγά με τον καιρό, σιγά σιγά λύνεται και η γλώσσα σας, σκέφτεστε περισσότερο. Έτσι ακριβώς είναι και όλες οι δουλειές. Σίγουρα η ποιότητα της δουλειάς θα είναι πολύ κατώτερες στις αρχές, σιγά σιγά και με τα χρόνια σίγουρα θα γίνει και καλύτερη. Αλλά εκτός από την ποιότητα της δουλειάς είναι η διασφάλιση του απορρίτου. Δεν ξέρω κατά πόσο καλύπτεται και τι προβλήματα θα δημιουργήσει. Και δεύτερον, σίγουρα και για εμάς τους εργαζόμενους είναι η διασφάλιση της ίδιας μας εργασίας. Και της αξίας της ίδιας μας εργασίας. Σαφής. Λοιπόν,
Κύριε Ζήκο, εμείς εδώ εκ μέρους του Πρίσμα ευχόμαστε ο αγώνας σας να είναι νικηφόρος. Μακάρι και η κοινωνία να ευαισθητοποιηθεί και να σταθεί αλληλέγγυα στα δίκαια αιτήματά σας. Και νομίζω ότι αυτά, όπως και εσείς πολύ καλύτερα από μένα περιγράψατε, είναι αλληλένδετα. Αύριο μπορεί να είναι ένας άλλος χώρος δουλειάς που θα θέλει και εκεί στήριξη. Μακάρι να πάμε σε μια τέτοια κατάσταση πλέον και να ξεφύγουμε λίγο και από έναν ατομικό δρόμο που βρισκόμαστε ως κοινωνία. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που μας δώσατε. Για αυτόν τον χρόνο να βγάλουμε και εμείς τη φωνή μας προς τα έξω. Και μάλιστα και για, ξέρω να πω για τους συναδέλφους μου εκεί, γιατί μίλησα με τα παιδιά από την Πρέβεζα και από την Άρτα. Ναι, ναι, πείτε μας και τι γίνεται. Και από την τηλεφωνία και στην Άρτα πιάνετε ή μπορείτε πρέπει να πιάνετε μόνο. Όχι, όχι, είμαστε ευρύτερα. Λευκάδα, Άρτα, Πρέβεζα. Λευκάδα, Άρτα και Πρέβεζα. Που μιλήσαμε, να γνωρίζετε και, και θέλω να πω και αυτό για τα παιδιά, ότι εντάξει, ζουν σε εποχές ιδιωτικοποίησης, δηλαδή η δουλειά τους είναι πολύ ιδιωτικοποιημένη, είναι αγχωμένη και αυτό πρέπει να βγει και παρά έξω. Δηλαδή είναι μια δουλειά η οποία σε αφήνει ελεύθερο να ασχοληθείς, έχεις τον χρόνο σου μέσα στη δουλειά σου να ασχοληθείς ήρεμα και όμορφα. Είσαι μόνιμα σε μια τσίτα, έχεις πάρα πολλά πράγματα να σκεφτείς εκείνη τη στιγμή. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που συναντάμε. Έχουμε ανθρώπους που έχουν πέσει από σκάλα, έχουμε μονομελή συνεργεία. Εδώ στα Γιάννα, παράδειγμα, ένα παιδί έσπασε το χέρι του, το οποίο θα μπορεί να κάτσει και, δηλαδή, να είναι και μια ζωή το χέρι του. Παρατηρούνται εργατικά ατυχήματα, λοιπόν. Εργατικά ατυχήματα από όταν αυξήθηκαν πάνω από 120% τα εργατικά ατυχήματα, από όταν έγιναν μονομελή τα συνεργεία. Γιατί εμείς χρησιμοποιούμε και κλίμακες και σκάλες, δηλαδή, οπότε πρέπει κάποιος να είναι κάτω, να προστατεύσει. Χρειάζονται δύο άτομα. Η δουλειά καταφύγει δύο ατόμων αυτή, γιατί πρέπει να υπάρχει επικοινωνία. Ας πούμε, γιατί είναι καλώδια, είναι χιλιάδες άλλα πράγματα. Εντάξει, εμείς παλεύουμε γι' αυτό, έχουμε πάει σε επιθεωρήσεις εργασίας για αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτό θέλω να πω, γιατί μου το είπαν για την παιδιά που πρέπει και την αντικοποίηση κτλ. Και πρέπει να το πω λίγο, να το ακούσει λίγο η κοινωνία της Πρέβεζας και της Άρτας και να σεβαστεί λίγο και τον αγώνα αυτών των παιδιών και των εργαζομένων που είναι έξω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που μας έχετε δώσει. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και θα είμαστε εδώ και για την περαιτέρω επικοινωνία και για τις επόμενες ημέρες και μέσω των site μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξέλιξη. Θα επικοινωνήσουμε και εμείς όταν θα έχουμε κάποια νεότερα ή κάτι που θέλουν να πούμε στον αέρα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τις καλές μέρες μας στα Ιωάννα. Γεια σας, κύριε Ζήκο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Να είστε καλά, γεια σας.